Θα μπορούσαμε να έχουμε την επόμενη διαφάνεια. Και εδώ λοιπόν ας δούμε το τι συμβαίνει. Το στρατιωτικό καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου δεν είναι ενιαίο και διέπεται από διαφορετικές διεθνείς συμφωνίες. Πρώτον, για τα νησιά Λίμνο και Σαμοθράκη από τη σύμβαση της Λοζάνης για τα στενά του 1923 η οποία όμως τονίζουμε ότι αντικαταστάθηκε με τη σύμβαση του Μοντρό του 1936 για τα νησιά Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 23 και για τα Δωδεκάνησα από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947. Τι διαπιστώνουμε σε πρώτο επίπεδο? Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για διαφορετικά πράγματα τα οποία διέπονται από διαφορετικές συνθήκες και όχι αυτό το τσουβάλιασμα που κάνουν οι Τούρκοι. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που ζητά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς καμία διάκριση παραβλέποντας κοπήμως ότι τα ελληνικά αυτά νησιά ε, διέπονται από διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά στους εξοπλισμούς. Παράλληλα, το 2021 ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη απέστειλε δύο επιστολές προς το Γενικό Γραμματέα εγείροντας καινούργια θέματα. Για πρώτη φορά η Τουρκία προέβαλε τον ισχυρισμό ότι επειδή προβιβάζεται το καθεστώ τη αποστρατικοποίησης των νησιών, δεν εκπληρώνεται ο όρο που είχε τεθεί ώστε να παραμείνουν αυτά υπό την κυριαρχία της Ελλάδος. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις περιοχές εκείνες ε, της χώρας οι οποίες διέπονται από τις συγκεκριμένες συνθήκες που ανέφερα προηγουμένως, φαίνεται από ποια άρθρα, ποιες συνθήκες ε, διέπεται η κάθε περιοχή και διαπιστώνεται και μόνο από την αλλαγή των χρωμάτων ότι πρόκειται για διαφορετικού περιεχομένου νομικά κείμενα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, με επιστολές στις 13 Ιουλίου και 20 Σεπτεμβρίου του 2021 ο Τούρκος πρέσβης προέβαλε δύο επιχειρήματα. Η Ελλάδα παραβιάζει το ισχύον κατά την Τουρκία συμβατικό καθεστώς της αποστρατικοποίησης. Συνεπία αυτή της παραβίασης η παρουσία ελληνικού στρατού στα νησιά συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Έτσι επιβεβαιώνει ότι έχει λόγο να επικαλείται το καθεστώς αποστρατικοποίησης όλων ανεξαιρέτως των νησιών. Και δεύτερον, επειδή η Ελλάδα παραβιάζει την αποστρατικοποίηση, δεν εκπληρώνεται ο όρος με τον οποίο παραχωρήθηκε η κυριαρχία των νησιών. Αυτά λέει ο κύριος Σινιγλίουγλου στις επιστολές του τις 13 η Ιουλίου και 20ης Σεπτεμβρίου του 2021 προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να ρωτήσω κάτι κύριε Καθηγητά, ήταν για ένα, έτσι, να κλείουμε τα θέματα. Ναι, ναι. Γιατί τώρα πιστεύετε και όχι 100 χρόνια πριν. Γιατί... Γιατί η συνθήκη τη Λοζάνη είναι ναι, το 23. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Περίπου 100 χρόνια. Ναι. ναι. Αυτήν τη στιγμή η Τουρκία, αυτή την περίοδο η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι λόγω των συνθήκων οι οποίε αλλάζουν από πλευρά γεωγραφία και συγκεκριμένα πια γεωγραφία, τη γεωγραφία τη αρκτική ζώνη, όπου δηλαδή ε, η κλιματική αλλαγή ανεξαιρέτως των λόγων που αυτή γίνεται, και το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχουν δύο σχολές που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Η μία σχολή, η οποία, κλιματολόγων ειδικών, όχι εμού, εγώ δεν είμαι κλιματολόγος, η οποία ισχυρίζεται ότι εδώ πέρα έχουμε ένα περιοδικό φαινόμενο, το οποίο, και μάλιστα και αστροφυσικών, το οποίο έχει να κάνει με τις ηλιακές εκρήξεις, οι οποίες σε προηγούμενες περιόδους ευρίσκονται απευθείας απέναντι ε, στην ε, γήινη σφαίρα ενώ τώρα μετατοπίζονται λίγο προς τα πίσω και δίνουν αυτή τις εξηγήσεις mm. τους δεν είμαι ειδικό, δεν παρεμβαίνω σε θέματα τα οποία δεν γνωρίζω αλλά αυτή είναι η μία σχολή και η άλλη σχολή η οποία πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται σε ανθρωπογενείς λόγους εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημα γιατί δεν είμαι ειδικό. Εκείνο το οποίο όμως λέω είναι ότι είναι ένα γεγονός, ένα καθεστώ. Αν παρατηρήσουμε δηλαδή τις φωτογραφίες της NASA α, για τον Αρκτικό, αυτές που λαμβάνονται στον, από, το 2017, από το 2017 μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι ε, υπάρχει μία σημαντική μείωση της παγωμένης μάζας του Αρκτικού Ωκεανού ε, με τις μετρήσεις ε, να λαμβάνονται κατά μήνα Σεπτέμβριο η οποία τι επιτρέπει, επιτρέπει την εμπορευματικοποίηση του Αρκτικού Ωκεανού και την, ε, α, το, την διάνοιξη εμπορικών οδών, οι οποίες προσφέρουν μια τεράστια άνεση στη Ρωσία, να μην αναχαιτίζεται πλέον από αυτό το οποίο ονομάζεται Rimland, δηλαδή τον αναχωματικό αυτό δακτύλιο που αρχίζει από την Αμερική, προχωράει στη Βρετανία, στην Ευρώπη και ολοκληρώνονται μέσω Ανατ... Νο... Νοτιοανατολική Ασία στην Ιαπωνία <χι> και να δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο, να κατεβαίνει στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό με ένα ταξίδι το οποίο είναι 15 μέρε μικρότερο από αυτό που ήταν αναγκασμένοι να κάνει πιο πριν και υφίστατο και τι διάφορε γεωστρατηγικέ δουλειέ στα περάσματα τα συγκεκριμένα. Το ένα είναι αυτό και το οποίο τη εξοικονομεί 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όπω καταλαβαίνετε, σε κόστο μεταφορά εμπορευμάτων. Και το δεύτερο είναι ότι η τεράστια ακτογραμμή τη Ρωσία στον Αρκτικό ωκεανό τη επιτρέπει να έχει μεγάλη αποκλειστική οικονομική ζώνη, οψέποτε αυτή χαραχθεί, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, με τι γειτονικέ αρκτικέ χώρε. Ε, και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει με τη σειρά του ότι το 40% των γνωστών αποθεμάτων φυσικού ε, φυσικό αερίου και πετρελαίου στον πλανήτη αρχίζουν πλέον να γίνονται εκμεταλλεύσιμα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του 40%, γύρω στο 34%, ανήκει ουσιαστικά ή θα ανήκει στην Ρωσική Ομοσπονδία. Όταν ο κύριος Στραμπ είχε προσπαθήσει να αγοράσει την Γρυλανδία από τη Δανία. Δεν, εμείς τον κοροϊδέψαμε και είπαμε, Κοίτα να δεις, πολυκατοικίες, θέλει να φτιάξει εκεί πέρα τι θέλει <laughs> να κάνει. Ε, δεν ήταν όμως έτσι. Αν σκεφτείτε, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα ελάχιστο μέτωπο ακτής στην Αρκτική Ζώνη. Αυτό της Αλάσκας και τίποτε άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι Καναδάς. Την οποία επίση έχουν αγοράσει οι Αμερικανοί. Κοιτάνε μπροστά τελικά. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό όμω είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο μπροστά στο μέτωπο ακτή το οποίο διαθέτει η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ελάχιστο. Άρα θέλαν να αγοράσουν τη Γρυλανδία για να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο εύρος επιρροής αποκλειστική οικονομικής ζώνης στην Αρκτική, στους σύντρογων άνθρακες της Αρκτικής και να παρεμποδίζουν παράλληλα και αυτού του είδους τα δρομολόγια τα οποία θα δύναται η Ρωσική Ομοσπονδία να χρησιμοποιεί στο μέλλον. Φυσικά η Δανή Πρωθυπουργό τον εξαπέστειλε τον κύριο Τραμπ και έτσι να βάγισε αυτό Γιατί το ωραίο δεν σχέδιο. Ήταν, δεν ήταν καλή προσφορά. <κοί> Γιατί όλα, όλα στην ε, ζωή έχουν και ένα τίμημα. Δηλαδή, υπάρχουν... Όταν είναι μια εντυπωσιακή προσφορά, υπάρχουν... μπορεί να την πουλάγανε τη Γραμματεία. Δηλαδή. Υπάρχουν λαοί ε, και είναι η πλειοψηφία, η πλειονότηση των λαών στον πλανήτη, κύριε Φανίδη, οι οποίοι βάζουν την εθνική αξιοπρέπεια πολύ πιο πάνω από το χρήμα. Και ξέρουν πάλι ότι αυτή η εθνική αξιοπρέπεια του εξασφαλίζει την ισχύ που θα του φέρει και μια ισχυρή οικονομία. Αυτό ελπίζω να είναι μήνυμα και προ του δικού μα του πολιτικού σταγού, έτσι κύριε Μάτσο. Λέω λοιπόν ότι η Τουρκία αυτά τα τελευταία Ακριβώ. Γνωρίζοντα αυτή την κατάσταση, αισθάνεται την ανάγκη να επανατοποθετηθεί. Γιατί νιώθει ότι η αξία τη, στην στρατηγική αξία τη, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αρκέσει για να ε, είναι σε θέση να υλοποιήσει τα οράματά της για μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χρειάζεται λοιπόν μια «relocation», όπως λένε οι αγγλοσάξονες φίλοι μας. Ε, μια επανατοποθέτηση στο γεωπολιτικό σκηνικό. Αυτή την επανατοποθέτηση έχει αρχίσει ο κύριος Ερτογάν να την υλοποιεί και είχε μια θαυμάσια στήριξη από πλευράς του κυρίου Τραμπ. Το ότι έχασε ο κύριος Ερντογάν τις πλάτες του κύριου Τραμπ, ο οποίος αδιαφορούσε για την κατάσταση στη Μεσόγειο, ε, έχοντας ε, ε, υιοθετήσει έναν ε, καθαρά συντηρητικό ρεπουμπλικανικό εθνισμό, μια, ε, έναν επανεγκλισμό δηλαδή της Αμερικής στο καβούκι της, ε, εξυπηρετούσε θαυμάσια τον κύριο Ερντογάν. Αν προσθέσουμε δε και τα οικονομικά ενδιαφέροντα τα οποία είχαν αναπτύξει δύο οικογένειες, του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερδογάν, θα δούμε ότι έδεσε θαυμάσια το γλυκό και εκεί ο κύριος Ερδογάν είπε «Τώρα είναι η ώρα». Δεν είχε ποτέ μια τέτοια στήριξη από τι Ηνωμένε ο κύριο Ερδογάν ή η Τουρκία γενικότερα. Είναι η πρώτη φορά που την είχε. Και έτσι λοιπόν τι έκανε, εξακτίνωσε την προβολή τη ισχύω τη στο στον Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία, στην Αφρική, στο Μαγκρέμπ, στο Σουδάν, σε όλες αυτές, στη Συρία, στο Ιράκ. Γιατί, γιατί ακριβώς είχε αυτή την ανοχή. Αυτή η ανοχή όμως έληξε. Και αυτό το οποίο έμεινε αυτή τη στιγμή στον κύριο Ερδογάν είναι να προσπαθεί με μια μεγάλη διπλωματική προπαγάνδα σε όλα τα πεδία να αναπτύσσει ε, τα, τις έκνομες απαιτήσει του, οι οποίες αφορούν αυτό που ο ίδιος θεωρεί ασθενέστερο γεωστρατηγικό κρίκο στην περιοχή, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή την εντύπωση οφείλουμε να του την κόψουμε. Ε, ο πρώτος τρόπος για να μπορέσει αυτή η εντύπωση ε, να σταματήσει να ισχύει είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, δια της ψήφου του μετά, να αναγκάσει τις πολιτικές ελίτ να προσανατολιστούν σωστά ως προς το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Αν λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε τώρα τις περιπτώσεις. Ναι, να δούμε τις περιπτώσεις για να... Ουσιαστικά το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής θα είναι, όπως έχετε αντιληφθεί, μόνο ο Γιάννης Μάζης. Ευτυχώς όμως έχουμε χρόνο για τους άλλους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κύριε Μάζη. Όλο το δεύτερο, έτσι... όλο το δεύτερο μέρος ίσως και περισσότερο θα ανήκει στους... Δύο αγαπητού φίλου και καλεσμένου μα. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε παρακάτω. Πάμε Εδώ, να δούμε την περίπτωση τη και... ναι. Λίμνου και τη Σαμοθράκη. Η αποστρατικοποίηση λοιπόν των ελληνικών νησιών Λίμνου και Σαμοθράκη, η οποία μαζί με την αποστρατικοποίηση των Δαρδανελίων, τη θάλασσα του Μαρμαρά και του Βοσπόρου, καθώ επίση και των υπαχθέντων σε τουρκική δικαιοδοσία ελληνικών νησιών Íμβρου και Τενέδου, αλλά και λαγουσών, αρχικώ προβλέπεται από τη Σύμβαση τη Λοζάνη για τα στενά του 23. Καταργήθηκε όμω, όπω είπαμε, από τη Σύμβαση του Μοντρέ του 36, η οποία ρητό, όπω ρητό μνημονεύεται στο προήμιο τη, αντικατέστησε στο σύνολό τη την προαναφερόμενη Σύμβαση τη Λοζάνη. Το δικαίωμα τη Ελλάδος να εξοπλίσει τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Αναγνωρίστηκε επιπλέον από την Τουρκία κάτι το οποίο δεν μα το λένε οι Τούρκοι, όχι, το έχουν ξεχάσει. Όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και δεν ακούω και κανέναν Έλληνα πολιτικό από του κυβερνώντε να το αναφέρει αυτό. Όπω επίση, κύριε καθηγητά, συγγνώμη για την παρέμβαση τώρα, αλλά νομίζω είναι σημαντικό, ναι. κανεί δεν μα μιλάει για τη σύμβαση του Μοντρέ, του 1936. Όλοι αναφέρουν τη σύμβαση τη Λοζάνη. Ε, πρέπει να, να αποδώσω δικαιοσύνη λέγοντα ναι. ότι. Ο πρώην πρόεδρο τη Δημοκρατία, επανειλημμένο, ο κύριος Παυλόπουλο, επανειλημμένο έχει αναφέρει αυτά τα σημεία και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην νομική ανάλυση την οποία κάνει. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, Αν θέλετε. Τη... Το δικαίωμα λοιπόν τη Ελλάδα το ανέφερε σε επιστολή που απίφθινε στον Έλληνα πρωθυπουργό στι 6 Μαου του 1936, ο τότε Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα ο κύριο Εσρεφ κατόπιν οδηγιών τη κυβερνήσεώ του. Η τουρκική κυβέρνηση επανέλαβε αυτή τη θέση όταν ο τότε Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, ο κύριο Ρωστίο Αράς απευθυνόμενο προ την τουρκική Εθνοσυνέλευση με την ευκαιρία τη κύρωση τη συμβάσεω του, Μον, του του 1936, αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να εγκαταστήσει στρατεύματα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη με τι εξή δηλώσει του. Τι αναφέρω κατά λέξη. Οι διατάξει που αφορούν τι νήσους Λίμνο και Σαμοθράκη, οι οποίε ανήκουν στη γειτονική μα και φιλική χώρα Ελλάδα και είχαν αποστρατικοποιηθεί κατ' εφαρμογή τη συμβάσεω τη Λοζάνη του 23. Επίσης καταργήθηκαν με τη σύμβαση του Μοντρέ και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Αυτά δεν ακούω ούτε τον Τζαβούσογλου, ούτε τον Ερντογάν, ούτε τον Ακάρ να τα λέει. Κλείσαμε με τη λίμνο και τη Σαμοθράκη. Πάμε στην επόμενη. Εγώ δεν ακούω το Μητσοτάκι και τον, τον Δέντια, κύριε μάση μου τώρα Εσείς μου λέτε για του Τούρκου. Καλά. Εγώ δεν ακούω τώρα. Θα φτάσουμε και εκεί. Του πάμε, <laughs> <laughs> πάμε να κάνουμε ένα δούμε... σχόλιο το οποίο ισχύει. Ακριβώ. Μάλιστα. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τώρα την περίπτωση Μητυλίνη, Χίου, Σάμου και Ικαρία. Στα προβλεπόμενα νησιά, λοιπόν, δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν στα αναφερόμενα νησιά δεν προβλέπετε ότι αυτά θα τελούν από αποστρατικοποιήσεω. Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει μόνον μόνη υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 τη συνθήκη τη Λοζάνη, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικέ βάσει ή οχυρωματικά έργα. Ούτε αυτά τα λένε οι Τούρκοι. Ειδικότερα, το ανωτέρο άρθρο προβλέπει ότι προ εξασφάλιση τη ειρήνη, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί εντεσνήσεις Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα. Ακούστε τα. Οι παραπάνω νήσοι, κάνω μια μετάφραση σύντομη. Οι παραπάνω νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθούν ε, για εγκατάσταση ναυτική βάσεω ή για ανέγερση οχυρωματικού έργου. Δεύτερον, θα απαγορευτεί στην ελληνική στρατιωτική αεροπλοεία να υπερίπταται του εδάφου τη ακτή τη Ανατολία. Τη ακτή τη Ανατολία. Έτσι, αντιστοίχω, η Οθωμανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στη στρατιωτική αεροπορία τη να υπερίπταται των ηρυθέντων νήσων. Δηλαδή, όχι μόνο δεν μα απαγορεύει να είναι στρατικοποιημένα, αλλά απαγορεύει και την τουρκική αεροπορία να υπερίπταται πάνω από αυτά τα νησιά. Πράγμα το οποίο το ψάχνουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Ναι, γιατί κάθε μέρα, κάθε μέρα κάνουν κάτω παραβία προ Επίση, τι άλλο ακόμα. Περίπου. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στα εν λόγω νησιά θα περιοριστούν στον συνήθεια των για μια στρατιωτική υπηρεσία καλουμένων, δηλαδή των ο, τακτικών. Ή την να γυμνάζονται επί τόπου και εις δύναμη χωροφυλακής επιπλέον και αστυνομίας επιπλέον ανάλογο προς την εφολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουν τη αυτή. Άρα, πού βλέπετε εσείς να μιλάει για αποστρατικοποίηση των νησιών και συγκεκριμένα Μυτιλίνη, Χίου, Σάμου και Ικαρία. Πουθενά. Πάμε παρακάτω και τελειώνουμε. Μα... Ναι, γιατί έχουμε τρία λεπτά για το διάλειμμα, μας, κύριε Καθηγητά. Πέραν λοιπόν των ανωτέρων, πρέπει να επισημονθεί ότι η Ελλάδα, όπω και οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, δεν παραιτήθηκε ποτέ από το φυσικό τη δικαίωμα για άμυνα σε περίπτωση απειλή στρεφωμένη κατά των νησιών τη ή οποιοδήποτε άλλο μέρου τη επικράτειά τη. Πρώτον λόγω του ότι είναι σαφές το άρθρο 2 παράγραφο 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ένα το κρατούμενο, δεύτερον το οποίο μιλάει για επικείμενη απειλή ή πολύ περισσότερο για απειλή χρήσης βίας από την Τουρκία και δεύτερο το δικαίωμα αυτοάμυνας της Ελλάδος το οποίο θεμελιώνεται στις διατάξεις του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη. Επίση, πρόσθετη απόδειξη είναι το Κάσου Μπέλη. Τώρα μπορούμε να βγάλουμε το PowerPoint τα σημαντικά τα ναι, Το Κάσου belli αυτό λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό το οποίο οι Τούρκοι και να πω κάτι, με λύπη μου ε, αναγκάστηκα να κάτσω να κάνω αυτή την ε, συλλογή των νομικών δεδομένων. Γιατί? Γιατί πρέπει οι Έλληνες να τα βλέπουμε. Ναι, εγώ, και... Αυτά είναι γνωστά, δεν είναι δική μου εφεύρεση. Τα μάζεψα κι εγώ. Έτσι. Αλλά πρέπει οι Έλληνες, ο Έλλην πολίτης, ο μέσο Έλλην πολίτη, να ξέρει τι του λένε οι Τούρκοι. Και κυρίω. Αυτοί οι οποίοι μεταγλωτίζουν τι εκπομπέ μα και του βάζουν και τουρκικού υποτίτλου και τι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, να δίνουν το δικαίωμα και στους Τούρκους πολίτε, γιατί όλοι οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το ίδιο, ε, να δίνουν το δικαίωμα και στους Τούρκους πολίτε να ενημερώνονται σε σχέση με τη νομική πραγματικότητα και τη διεθνή νομική πραγματικότητα, μάλιστα. Κύρι, κύριε Αυτά ναι. πρέπει εμεί να τα κωδικοποιήσουμε. Και σε κάθε ευκαιρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, να τα λέμε, να τα επαναλαμβάνουμε ακούραστα, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα χαρακτηριστούμε εθνικιστές.